Το συνεργείο του Παναγιώτη, το οποίο ειδικεύεται σε Fiat Alfa Romeo Lancia, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω φτιάχνει τα πάντα, είναι στην οδό Αχιλλέως 26 στη Λιβαδιά. Σας το λέω, δεν του κάνω διαφήμιση στον ανθρώπου γιατί έχω τίποτα να κερδίσω εγώ προσωπικά. Το λέω όμως γιατί ήταν πολύ εξηγημένος και μου είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε το Α μου το είπε Β, ούτε το Β μου το είπε Γ. Και εγώ αυτά τα εκτιμάω ιδιαίτερα, γι' αυτό σε κάποιους ανθρώπους κάνω διαφήμιση με την καλή έννοια και χωρίς να έχω κανένα απολύτως όφελος. Λοιπόν, φίλοι μου, κατεβαίνοντας από την Αράχοβα, άρχισαν να σφυράνε επικίνδυνα τα φρένα. Και όταν λέω επικίνδυνα, γρατζουνάγανε. Αισθανόμουν ότι κάτι τρώει, τρώει την πλάκα. Πού να πάω, άνοιξα το Google, βλέπω λοιπόν η επόμενη πόλη Λιβαδιά. Λέω στη γυναίκα μου, στην καπετάνισσα, για βάλε συνεργείο φρένων. Και μας έφερε εδώ πέρα λοιπόν, στον Παναγίε, Παναγίε Παναγιώτης. Σωστά. Ναι, ναι. Εδώ είναι ο μάστορας. Λοιπόν, γιατί το δείχνω τώρα αυτό? Το δείχνω γιατί μαζί με αυτό βγήκαν κάποιες κουβέντες. Πρώτα απ' όλα άκουσε την αριθμία που είχε ο κινητήρας και που όλοι μου λέγανε ότι είναι, θέλουν άνοιγμα το καπάκι να βγουν τα αυτά να καθαριστούν, τα μπέκ. Άκουσε ο μάστορας, λέει, δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Από κάπου παίρνει αέρα. Και εδώ πέρα πάλι με αυτά, τι μου έλεγες λοιπόν Παναγιώτη μου, για πες μου. Για πες Παναγιώτη μου εδώ, τι μου έλεγες τα φρένα. Χρειάζεται λαστιχά και μέσα στις δαγκάνες. Ναι. Τσιμπούχες είναι αυτές, ε. Τσιμπούχες. Ένα μαρκούτσι για να κάνει επιστροφή τα υγρά και αλλαγή τα υγρά φρένου. Και τέλος μετά, ε. Και μετά τελειώνει το πρόβλημα στο του κάτω. Γιατί το πιο καινούριο, ναι, είναι με δύο μαρκούτσα. Α. Έγινε η βελτίωση αυτό που λέω, έγινε από την εταιρεία. Το ξέραν ότι είναι παθητικό εκεί. Άρα, και το διορθώσανε. Μεγάλο φορτίο. Ναι, είναι φορτίο μπροστά, μπράβο. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα πρέπει να στο φέρω μία μέρα, δηλαδή για να βρω το κεφάλι μου ήσυχο, από την Αθήνα εδώ πέρα θα. Θα αντικαταστηθούν αυτά που σας είπα, ναι, και θα τελειώσει το πρόβλημα. Ωραία. Και θα μου δείξει τον κινητήρα που είχε αυτή την αριθμία, να δούμε τι σε καλό είναι και είχε κατατήσει σταυρόλεξο. Γελάς, ε. Να σου πω, το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους γιατρούς. Πας σε 10 γιατρούς και σου λένε 10 διαφορετικές απόψεις. Στο τέλος άλλος σε βγάζει νεκρό, άλλος σε βγάζει. Σε ποιον θα πεθάνει, ε. Ναι. Άλλος λέει πότε θα πεθάνεις, άλλος λέει δεν έχεις τίποτα, άντε να βγάλεις συμπέρασμα. Έτσι γίνεται πάντα. Σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνει αυτό. Πάντα έτσι γίνεται και μετά αυτός που την πατάει είναι ο ασθενής.